Καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας με την αθλητική μας ενημέρωση όπως κάνουμε κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή για μια ωρίτσα περίπου στην αθλητική επικαιρότητα της χώρας. Πάμε να ξεκινήσουμε όπως ξεκινάμε κάθε φορά κατά έναν νιωστό μικρόφωνο και στην κάμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε με το σαν σήμερα, τι έχει γίνει στον αθλητισμό σαν σήμερα, κάποια άλλα χρόνια πριν, ένα βίντεο που έχουν φτιάξει στην ΟΠΑΠ, στο χορηγό μας, ένα πολύ ωραίο βίντεο που μας καταγράφει τα γεγονότα στον αθλητισμό, σαν σήμερα 13 Φεβρουαρίου, κάποια χρόνια πριν. Πάμε να δούμε. Ριβάλτο εκτελεί. Μένει μπάλα κοντά στη μικρή περιοχή. Μοχάμεντ Καλόν. Πλαγκό 1-1. Στον πρώτο αγώνα της φάσης των 32 του κυπέλου UEFA, ο Παναθηναϊκός στη Γλασκόβη φέρνει ισοπαλία 0-0 με τη Rangers. Ισοπαλία αλλά 1-1 φέρνει και η ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ με την ισπανική Χετάφε. Ο Πλαγκό, η τελευταία αλλαγή του Κωστένογλου. Αυξάνει τις πιθανότητες για την ένωση. Εδώ μετά την εκτέλεση του κόρνερ, η μπάλα εδώ στο δεύτερο δοκάρι στο γύρισμα, η κεφαλιά από τον Μοχάμεντ Καλόν. Δείτε τα κουνάκι πανέξυπνο έξω. Το Καμερούν κατακτά το Κόπα Αφρικα. Στον τελικό που γίνεται στο Λάγος νικά με 4-2 στα πέναλτι τη διοργανώτρια Νιγηρία. Here's Kanu. And this now is Chukwu. There's a lifeline. Only half cleared away. It drops down to JJ Okocha. Shootouts might come to an end. Ring of Earth song for the Nations Cup. And he's won it for Kanu. To the man whose penalty won it. Ring of Earth song. Kenny's clearance was put into touch. Στον αγώνα του αγγλικού κυπέλου Arsenal Sheffield 2-1, οι ποδοσφαιριστές των φιλοξενούμενων πετάνε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον τραυματία παίχτη τους, Lee Morris. Στην επαναφορά οι Λονδρέζοι δεν εφαρμόζουν το fair play και ο Όφερμαν σημειώνει γκολ. Μετά το τέλος του αγώνα ο Αρσεν Βενγκέρ ζητά την επανάληψη της συνάντησης και η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κάνει δεκτό το αίτημα. Τρεις μέρες μετά ξαναγίνεται το μάτς που κερδίζει η Arsenal. To offer a rematch. Γεννιέται στην Κατερίνη ο αμυντικός μέσος Αλέξανδρος Τζιόλης. Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνισή του στη Βρέμη στον αγώνα του Champions League με την Werder, γεγονός που έκανε την Werder αργότερα να τον αποκτήσει. Έπαιξε και στις Μονακό, Σαταντέρ, Αποέλ, ΠΑΟΚ και εδώ και λίγες μέρες στην τουρκική Kayserspor. Στην Εθνική έχει 46 παρουσίες και ένα γκολ από το 2005 έως σήμερα. Καλώς ορίζω στη Θεσσαλονίκη το Αθλόραμα, εσάς κύριε Λιμπερόπουλε. Πεθαίνει ο Νίκος Καμπάνης, πρόεδρος του Άρη Θεσσαλονίκης και εκδότης διευθυντής της εφημερίδας Αθλητικά Νέα, που λίγο καιρό πριν θα σταματήσουν να κυκλοφορούν. Σε πρωτοβουλία του οφείλεται η κατασκευή της σκεπαστής του Χαριλάου. Στα στιγμιότυπα τον βλέπουμε να δίνει συνέντευξη στον Δημήτρη Λιμπερόπουλο. Και όπως καταλαβαίνετε είναι μια παλιά χρονιά, γι' αυτό και ο κ. Στάνκοβιτς ιδιαίτερα, που είναι η πρώτη μας μεταγραφή, χωρίς να έχει διαφημιστεί με τα εκατομμύρια που παρθήκαν άδεια αμφιβόλου αξίας παίκτη. Στο γήπεδο του Sporting πραγματοποιήθηκε ο αγώνας μπάσκετ μεταξύ των ομάδων του Sporting και του ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας μπάσκετ. Σε αγώνα για το πρωτάθλημα μπάσκετ, το ΠΑΟΚ νικά τον Sporting στην έδρα του με 74-60.
Ο αγώνας έληξε με νίκη του ΠΑΟΚ και με σκορ 74-60, χωρίς να παρουσιάσει καμία έκπληξη, γιατί ο ΠΑΟΚ νίκησε με σχετική ευκολία τον αντίπαλό του. Από τα δύο ημίχρονα, καλύτερο και με περισσότερο ενδιαφέρον υπήρξε το πρώτο. Συναγερμός των φίλων του Σπορ στον αγώνα ντέρμπι του πρωταθλήματος μπάσκετ μεταξύ ΑΕΚ ΠΑΟ που έγινε στο γυμναστήριο του Σπόρτινγκ. Το παιχνίδι ήταν συναρπαστικό με ένταση και ωραίες φάσεις. Και παρόλο ότι ήταν αμφίροπο, η ΑΕΚ κατόρθωνε να κατάει έστω και με μικρή διαφορά σταθερά την πρωτοπορία στο σκορ. Σε αγώνα πρωταθλήματος μπάσκετ στο γήπεδο Σπόρτινγκ, η ΑΕΚ νικά τον Παναθηναϊκό με 66-64. Τελικά νικήτρια με σκορ 66-64 ανεδείχθη η ΑΕΚ, η οποία μαζί με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟ διεκδικεί με επιμονή και ελπίδες τον τίτλο. Σε αγώνα παράς για την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ιουγκοσλαβία νικά με 1-0 την Ισπανία. Ένα γερό, δύσκολο ντέρμπι παρακολούθησαν οι φίλαθλοι στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Το ντέρμπι μεταξύ των ομάδων Παναθηναϊκού και Άρεως Θεσσαλονίκης για το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Από την αρχή φάνηκε ότι το παιχνίδι θα ήταν συναρπαστικό. Και πράγματι ήταν. Σε αγώνα πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός του Λεωφόρου νικά με 2-1 τον Άρη. Άνοιξε πρώτος ο Άρης στο 34ο λεπτό με ένα γερό σουτ του Αλεξιάδη και κατόρθωσε να προηγείται καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε στο 50ο λεπτό με σουτ του Ελευθεράκη. Ο ίδιος παίκτης μετέτρεψε το σκορ σε 2-1 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα του αγώνος και χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό. Γεννιέται στην Πολώνια ο Ιταλός διαιτητής Περλουίτζι Κολίνα, ένας στάρ στον τομέα του. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1988 από την τρίτη κατηγορία. Το 1991 ανέβηκε στη δεύτερη και στη συνέχεια στην πρώτη κατηγορία. Το 1995 έγινε διεθνής διαιτητής και το 2005 εγκατέλειψε τη διαιτησία έχοντας διαιτητεύσει το τελικό του Champions League το 1999, το Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2002 και το Euro του 2004 όπου η Ελλάδα πήρε το κύπελλο. Στη συνέχεια έγινε αθλητικός δικαστής στην Ιταλία. Στις 5 Ιουλίου του 2010 ανέλαβε επικεφαλής των διαιτητών στην Ουκρανία, παράλληλα με τα καθήκοντά του όμως ως μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA. Yeah.
προσπάθεια ή σκέψη. Γεννιέται στη Βλαχοκερασιά Τρίπολης ο υπερμαραθωνοδρόμος Γιάννης Κούρος. Έκανε καριέρα στην Αυστραλία, όπου και αναγνωρίστηκε το ταλέντο του σε αντίθεση με την Ελλάδα. Γιατί δεν τιμά τον Φιλιππίδη, ο οποίος, όπως ξέρετε, στάλθηκε από τους Αθηναίους στη Σπάρτη. Ιδρύεται στη Λεμεσό ο Απόλλωνας. Έχει κερδίσει 3 πρωταθλήματα στην Κύπρο, 6 κύπελα και ένα Super Cup. Τα στιγμιότυπα είναι από την κατάκτηση του Κυπριακού πρωταθλήματος το 2006. Γεννιέται στο Μελισσοκομείο Καβάλας ο μέσος Χρήστος Τερζανίδης. Ξεκίνησε από τους Φίλιππους Καβάλας, πήγε στον ΠΑΟΚ και κατέληξε στον Παναθηναϊκό. Στη διάρκεια της καριέρας του κέρδισε το πρωτάθλημα του 1976 και τα κύπελα του 1972 και του 1974. Στην Εθνική έπαιξε σε 27 μάτς με ένα γκολ και συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1980. Εδώ είμαστε, αυτά γίνανε σαν σήμερα, 13 Φεβρουαρίου. Πάμε πρώτα να πούμε λίγο τα αποτελέσματα για το κύπελο Ελλάδας που συνεχίζεται σήμερα. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έγιναν οι δύο πρώτες ομάδες που πήραν την πρόκριση για τα ημιτελικά του κυπέλου και πλέον αναμένεται να μάθουν τους αντιπάλους τους. Από τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα, Ολυμπιακός Βόλου Παναθηναϊκός, όχι να πω τα χτεσινά, Ολυμπιακός Βόλου Παναθηναϊκός 1-0, Ατρόμητος Ολυμπιακός επίσης 1-0, ενώ. Ενώ την Πέμπτη σήμερα έχουμε Πανιώνιο Σόφι στις 5, Απόλλων Σμύρνης ΠΑΟΚ στις 8 και στα μεταλλικά θα έχουμε ή Όφι ή Πανιώνιος με τον Παναθηναϊκό, το ζευγάρι που θα βγει, ή Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ή Απόλλων Σμύρνης. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον ΠΑΟΚ και με τον Απόλλων Σμύρνης. Λοιπόν, πάμε εμείς να κάνουμε το πέρασμά μας στις αθλητικές εφημερίδες όπως κάνουμε κάθε μέρα. Ξεκινάμε με τη Sport Day. Ατσάλινος είναι ο μεγάλος τίτλος. Αν και βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, ο Ολυμπιακός αντέδρασε με πάθος και πήρε την πρόκριση. Σπουδαίο παιχνίδι στο Περιστέρι, καλύτερο στα σημεία Ολυμπιακός. Με πέναλτι του Τσόρι, χέρι του Μπάλα στο 56, σοφάρισαν οι Ερυθρόλευκοι που είχαν και δύο δοκάρια. Ο Ατρόμητος ευνηδίασε στο 42, σε θέση offside ο σκόρερ Ταυλαρίδης. Έντονα παράπονα των Ερυθρόλευκων για τη διαιτησία. Πέναλτι του Γιαννούλη στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, δεν είδε ο ρέφερι. Ενώ απαρηγόρητος ο Παναγιώτης Μπάλας για το πέναλτι που έκανε, Γιώργος Πανός τους κοιτάξαμε στα μάτια. Λοιπόν, στο άλλο παιχνίδι, κάτω-κάτω στη Sport Day, Ολυμπιακός Βόλου Παναθηναϊκός 1-0, Αγκαρία, Χαλαρή και Νοθροί Πράσινοι τήθηκαν με γκολ του Καπετάνου, αλλά πήραν το εισιτήριο για την τετράδα του Κυπέλου. Κρίση, το ρεπορτάζ της δίκης που εξόργησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, η απειλή για μήνυση και αγωγή και η προσπάθεια που θα γίνει μέσω συνάντησης για να σβήσει φωτιά. Υπάρχει μία κόντρα εδώ με τον Αλαφούζο, θα τα πούμε στη συνέχεια. Να πούμε ότι κάτω-κάτω στο Sport Day έχουμε Ευρωλίγκα σήμερα. Με τον Πρίτεζη παρόντα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΕΦΕΣ με μόνο στόχο τη νίκη, 8 η ώρα από το Nova Sports 3. Ενώ διπλό πρόκριση αναζητεί και ο Παναθηναϊκός στη Μάλαγα, σφίγγει τα δόντια ο Γκίστ, 10 παρατέταρτο από τη δημόσια τηλεόραση. Θέμα, έτσι παίζουν μπάλα οι ρεζέρβες. Η Sport Day καταγράφει τι γίνεται στα προηγμένα πρωταθλήματα με τις δεύτερες ομάδες. Ενώ πάνω-πάνω, έτσι θα μείνω. Παράθυρο παραμονής στο δικέφαλο άνοιξε ο Νάτχο. Τι είπε για το τέτα-τέτ με τους οπαδούς και τα σκαμπανεβάσματα της ομάδας. Αλλαγές από Στέφεν στη ρεβάνς με Απόλλωνα. Ο ρόλος του Ινσαουράλντε. Επίσης υπάρχει μία ανάλυση εδώ για το χτίσιμο του πιο ορθολογικού ρόστερ των τελευταίων ετών. Τα εργαλεία, οι ρολίστες και η υποκρίση για την ΑΕΚ εδώ. Υπάρχει σχέδιο, λέει.
Ενώ πάνω-πάνω, προσοχή κίνδυνος, η Sport Day παρουσιάζει τη νέα Μπενφίκα μια εβδομάδα πριν το μεγάλο ραντεβού. Και πάμε στην Goal. Goal News. Ραντεβού πριν από τον εμφύλιο είναι ο μεγάλος τίτλος. Εδώ πέρα η Goal έχει αναλύει το παρόν αλλά και το παρελθόν των σχέσεων Γιαννακόπουλου Αλαφούζου και ρίχνει φως στο παρασκήνιο της δίκης. Ο έξαλλος Δημήτρης, ο Αλαφούζος που υποβαθμίζει το γεγονός και προεκτάσεις για τον Παναθηναϊκό αν η κόντρα φτάσει στα άκρα. Άγρια κατσάδα από Αναστασίου και Κοτσόλη για την αγκαρία των παικτών στην ανώδυνη ήττα με 1-0 από τον Ολυμπιακό Βόλου. Πυροσβεστική, λέει, σε εισαγωγικά προσπάθεια για να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ενώ στα κάτω χτυπήματα της Γκόλ, ο Παναγιώτης Μπάλας με τη στάση του και το κλάμα του ξεκαθάρισε τη φάση του πέναλτι που έκρινε την πρόκριση του Ολυμπιακού. Μικρέ είσαι μάγκας. Κανένα replay δεν φώτισε την απόφαση του Μάνταλου όσο η παραδοχή του νεαρού παίκτη του Ατρόμητου. Κανονικό το γκολ του Ταυλαρίδη, φωνάζουν οι γηπεδούχοι και για το σπρόξιμο του Μανολά στον Απολεώνη. Καλύτερος Ολυμπιακός λίγο έλειψε να πληρώσει το λάθος του Μέγερη, αλλά ο Τσόρι τον έστειλε στους 4 ισοφαρίζοντας σε 1-1. Διαπυρός και Σιδήρου είναι ο μεγάλος τίτλος. Ενώ πάνω-πάνω, καθοριστικές μονομαχίες των δύο αιωνίων στην Ευρωλίγκα πριν το μεταξύ τους ντέρμπι, τελευταία στροφή πριν το ΟΑΚΑ. Με τον Γκίστη το δεκάδο, ο Παναθηναϊκός κυνηγά την νίκη στη Μάλαγα 10 παρατέταρτο από τη δημόσια τηλεόραση και με τον Μπρίντεζη, ετοιμό πόλεμο Ολυμπιακός, υποδέχεται την ΕΦΕΣ 8 η ώρα από το Nova Sports 3. Και πάμε στο φως. Το φως, έχουμε πει πολλές φορές, μία εφημερίδα, το πρώτο σέλιδο της είναι μία ολόκληρη εφημερίδα. Πάνω-πάνω, αντρίκια πρόκριση Ολυμπιακού, κόντρα σε ένα πολύ δυνατό Ατρόμητο 1-1. Offside τα γκολ του Ταυλαρίδη στο 42. Το γκολ του Ταυλαρίδη στο 42. Ο διαιτητής αγνώρισε το απλωμένο χέρι του Γιαννούλη στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου και δεν έδωσε το πέναλτι. Μίτσελ, ο Ατρόμητος δεν χαρίζεται. Η πρόκριση μας ήρθε μέσα από μια πολύ σκληρή αναμέτρηση. Η πρόκριση είναι δίκαιη γιατί συνολικά ήμασταν καλύτεροι σε αυτό το προκριματικό. Στο πρώτο μάτς πιστεύω θα μπορούσαμε να είμαστε ένα βήμα πριν από την πρόκριση, όμως ο Σιφάκης ήταν καταπληκτικός όχι μόνο στο Καραϊσκάκι αλλά και στη Ρεβάνς. Ενώ για όσους δυσπιστούν στην απόφαση αυτή του διαιτητή, η αντίδραση του Μπάλα και τα κλάματα στη λήξη αλλά και η στιχομηθεία του με το Δημούτσο στο τηλεοπτικό πλάνο δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο για οποιαδήποτε διαφορετική σκέψη. Ο Παράσχος, οι παίκτες μου έκαναν κατάθεση ψυχής, πίστευα ότι μπορούσαμε να προκριθούμε, έστω με κάποια αντεπίθεση πίστευα ότι θα πετυχαίναμε το δεύτερο γκολ. Μόνο και μόνο που δεν μας κέρδισε σε 3 μάτς ο Ολυμπιακός μας δίνει ικανοποίηση, αν περνούσαμε στην επόμενη φάση θα ήταν τεράστιο σάλτο για την ομάδα μας. Σε λιγμούς ξέσπασε στο τέλος του μάτσου ο δράσης του πέναλτι Παναγιώτης Μπάλας. Έχει εδώ πέρα το φωτορεπορτάζ που τον παρηγορεί, λέει ο Σιφάκης. Με ψυχή στον ημιτελικό, ο Ολυμπιακός έμεινε για τρίτο σερί μάτς στην ισοπαλία κόντρα στον εξαίρετο Ατρόμητο, όμως η χθεσινή ήταν σαν νίκη αφού του εξασφάλισε μια θέση στην τετράδα. Ο Λαϊτάν στο πρώτο, Πέρες στο δεύτερο. Αυτή ήταν η κορυφαίοι του θρύλου ανά ημίχρονο, με τον Ντιγκά να είναι σταθερά αξιόπιστος καθ' όλη τη διάρκεια του μάτς. Ντομίνγκες, δεν φοβήθηκα σε καμία στιγμή, μπορούσαμε κι άλλα γκολ. Ήμουν σίγουρος στο πέναλτι. Καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ, αλλά εμείς θέλουμε το ντάμπλ. Σπανός, κοιτάμε στα μάτια κάθε αντίπαλο. Το μάτς κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Από τη στιγμή που δόθηκε εύκολα ένα πέναλτι και χάθηκαν ευκαιρίες από εμάς, ήρθε αυτό το αποτέλεσμα και ο αποκλεισμός. Ενώ ο Πέρες, ήμασταν καλοί σε όλο το μάτς και παρά το γεγονός ότι μείναμε πίσω στο σκορ, ξέραμε τι πρέπει να κάνουμε για να πάρουμε την πρόκριση. Ενώ κάτω-κάτω στη φως έχει για το μπάσκετ, φουλ για νίκη, ο θρύλος ξαναμπαίνει στην Ευρωλίγκα περιμένοντας την ΕΦΕΣ, 8 η ώρα είπαμε Nova Sports 3, θα το λέμε συνέχεια για να το θυμάστε. Το ροζ φύλλο πρέπει να μείνει στον Πειραιά και η ομάδα να φτάσει στο 4-2 πριν πάει την άλλη εβδομάδα στο ΆΚΑ. Οι Τούρκοι μετά το αρχικό 0-3 έχουν 2 συνεχόμενες νίκες και ήρθαν για τον μπαμ στον Πειραιά. Μπαρτζόκας θέλει προσοχή, με το ρόστερ που έχουμε θα πορευτούμε για τις 8 της διοργάνωσης. Ο Πρίντεζης πήγε στην προπόνηση και ζήτησε να παίξει. Λοντζέσκι, με τη βοήθεια και του κόσμου θέλουμε την νίκη αλλά και καλύτερο μπάσκετ. Αγγέλου, πρέπει να δουλέψουμε πολύ στο παρκέ για να τα καταφέρουμε αυτό που θέλουμε. Όλα αυτά και πολλά πολλά άλλα βέβαια, στο φως είπαμε. Λοιπόν, και πάμε στην πράσινη. Βάμος εξάστερε είναι το μεγάλος τίτλος εδώ στην πράσινη. Το διπλό κλειδί για τα play-off της Ευρωλίκας και το χρυσό πλεονέκτημα κίνηγα απόψε ο Παναθηναϊκός στη Μάλαγα με Γκίστ στην αποστολή. Ξέρετε τον τρόπο, ο Αργύρης Πεδουλάκης αποκαλύπτει πώς ο Παναθηναϊκός θα πάρει τη νίκη στην Ισπανία. Το πράσινο ημερολόγιο, οι Παναθηναϊκές στιγμές στον δρόμο για τη Μάλαγα. Τατουάζω Διαμαντίδης, πώς και γιατί ένας τρελός Ιταλός ζωγράφισε, λέει, ανεξίτηλα στον μπράτσο του τον Μιτσάρα.
Ναι, αυτό το διαβάζαμε χθες σαν είδηση. Ενώ πάνω-πάνω δεν θέλει ενιαίο και αντιέρετο Παναθηναϊκό Αλαφούζο, άνευ λόγου και αιτίας χτύπημα κάτω από τη μέση σε Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επιχειρώντας να εξομοιώσει την πράσινη μπασκετική λάμψη με μεθόδους και πρακτικές Μαρινάκη. Αγωγή και μείνει στο Sky από το φετινό της ΚΑΕ για την αθλειότητα Θωμαίδη. Ο Σφουπού του Βόλου, Παναθηναϊκός, ο Σφουπού Βόλου 1-0 τον Παναθηναϊκό, αυτό το άλλο παιχνίδι του κυπέλου. Με το μυαλό στους 4, ο Παναθηναϊκός δεν κατέβηκε ποτέ στη ρεβάνς του 4-0, αλλά πάλι έχασε από goal offside. Τράβηξε αυτιά, λέει ο Αναστασίου, νοκάουτ και ο Ρισβάνης εν ώψη Πάνθρα Κικού. Αυτά λοιπόν μπορείτε να διαβάσετε στην πράσινη. Και πάμε στην ώρα των σπορ. Μόνος του καθαρίζει, λέει ο Τίγρης, και για την εμπορική ονομασία του γηπέδου. Δεν χρειάζεται μεσάζοντες, γι' αυτό και περιορίζει τη συνεργασία με τη Sport 5 σε επιμέρους χορηγικές συμφωνίες. Ολοκληρώνονται σήμερα εργασίες για τη μελέτη του πεδάφου στη Νέα Φιλαδέλφια. Εύκολα στους 8, τα κορίτσια κέρδισαν. Να διαβάσουμε λίγο πάνω-πάνω. Από την πρώτη στιγμή, ο Γιάννης Αδριανός στο πλευρό της ΑΕΚ, παρουσία του Συμβούλου του Υφυπουργείου Διαιτητή Χρυσοστόμου Σχοινά, έγινε η καθοριστική συνάντηση για τον Ολυμπιακό, κλειστό, και επίσημη στήριξη χθες στην ΑΕΚ από τον Δήμο Γαλατσίου. Ο Κυριάκος Τσίρος, που είναι ο Δήμαρχος, το όνειρο κάθε Γαλατσιώτη να είναι το παλέ χώρος αθλητισμού και πολιτισμού, βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Λοιπόν, και πάμε κάτω-κάτω, εύκολα στους 8. Τα κορίτσια κέρδισαν τους Ίωνες με 3-0 σετ και έκανε ένα ακόμα βήμα προς την κατάκτηση του κυπέλου. Τα έκανε πάνω του, λέει ο Μάνταλος, πάνω-πάνω, και έδωσε την πρόκριση 1-1 στον Ολυμπιακό με πέναλτι Τσίρκο, αφού τα άκουσε χοντρά στο ημίχρονο για το οριακό offside στον γκολ του Ταυλαρίδη. Ενώ μπορείτε να διαβάσετε κάτω επίσης την ώρα σήμερα, άρθρο 99 βλέπει, λέει ο Πανιώνιος, σύλληψη για χρέη πρωτοκλασσά του παράγοντα της Super League, κατά την πρόταση σοκ του δημοσίου για τα χρέη στο Σαββίδι, το καλοκαίρι κληρώνει για τον Πιέρ Ισά στον Ολυμπιακό, ενώ τέτα-τέτ με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Χάρη Θεοχάρη. Όλα αυτά έχει κάποιες πληροφορίες. Ο πληροφοριοδότης μπορείτε να τα διαβάσετε στην ώρα των σπορ. Και πάμε στον πρωταθλητή. Μάγικη, λέει, πρόκριση, κόντρα σε διαιτητή και ατρόμητο, και ο Ζούγκλα βροχή από μπουκάλια τραυματίστηκε ο γυμναστής Βαγέχο. Απαγορεύεται το λάθος μόνο. Να διαβάσουμε λίγα πράγματα ακόμα για το παιχνίδι. Έλα, Ιβάνα, μας δείξει. Σόργη από Μάνταλο. Offside το γκολ του ατρόμητου στα δύο πέναλτι, σφύριξε το ένα. Τέτοια σφυρίγματα θέλεις και στην Τούμπα, είναι ερώτηση. Εσύ και το συνεταιράκι σου, πάλι ερώτηση. Ενώ ο θρύλος 1-1 πέρασε στους 4 του κυπέλου και περιμένει τον ΠΑΟΚ, τον γκολ ο Τσόρι, κυρίαρχος Ολυμπιακός, άξιζε την πρόκριση, ξέσπασε σε λιγμούς ο Μέγερη, γιατί έχουν δεδομένο ότι δεν θα έχουν τον Απόλλων Σμύρνης, δεν καταλαβαίνω. Ενώ πάνω-πάνω απαγορεύεται το λάθος, μόνο νίκη, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε την ΕΦΕΣ και θέλει μια ακόμα νίκη για να πάρει αέρα εν ώψη του ντέρμπι στο ΆΚΑ, πονάει αλλά παίζει ο Πρίντεζης, Μπραρτζόκας, δεν ψάχνουμε παίκτες, κοιτάξαμε ψηλούς αλλά το Δεκέμβριο όταν χτύπησε ο Σίμονς. Νέες παλινοδίες της ΚΕ, δεν έβαλαν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα, δεν θα δεχόμαστε παράπονες σκληρώσεις, ότι θέλετε μόνο στον κύριο Ζαβλανό, ανακοινώθηκε χθες στους εκπροσώπους των ομάδων και τελικά αποφάσισαν να κλειδώσουν εκτός διαδικασίας, λέει, τους δημοσιογράφους. Άγγιξαν την τελειότητα πάνω-πάνω στον πρωταθλητή κάποιοι παίκτες με πρώτον τον Ολαϊτάν. Μίτσελ, είμαστε καλύτεροι. Δύο γκολ ο Μήτρογλου με τους νέους της Φούλαμ. Και κάτω-κάτω και ο Γιαννακόπουλος στέλνει τον Αλαφούζο στον εισαγγελέα. Μάλιστα. Και πάμε στο Γαύρο. Και τώρα εμείς και τα συνεταιράκια, τιμωρία στο κύπελο για ΠΑΟΚ και Βάζελο. Θρύλος κόντρα στον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά και φιέστα με ΠΑΟ, αν περάσει τον όφη λογικά, παίρνουν σειρά μετά τον Αστέρα και Ατρόμητο. Πέρασε ο καλύτερος, λέει πάνω-πάνω Γαύρος. Πολύ δυνατός ο Ατρόμητος Ολυμπιακός, άξιζε την πρόκριση με διπλάσιες ευκαιρίες. Μεγάλος μάγκας ο Λαϊτάν. Κρίμα όμως να πέφτει επιθετικά όλο το βάρος στον μικρό ηγέτη ο Τσόρης. Δύναμη ο Εντιγκά, πολλά τα λάθη στο αμυντικό κομμάτι. Εγκλήματα διαιτησίας, χέρι καθαρό στο πέναλτι του θρύλου μέχρι που ξέσπασε για το λάθος του άτυχος μπάλας. Δεν δόθηκε κι άλλο από Μάνταλο σε χέρι του Γιαννούλη. Offside το γκολ του Ταυλαρίδη, λάθος του βοηθού Ποντίκη αλλά και ανύπαρκτο φάουλ. Αλούξ στο τέλος και ο βοηθός Δημητριάδης. Με καρδιά πρωταθλητή, λέει κάτω-κάτω ο Γαύρος. Ο θρύλος κόντρα στην ΕΦΕΣ για μία ακόμα νίκη, μέσα και ο Πρίντεζης, Λούκας η τύχη στα χέρια μας, Λοντζέσκι το βάρος στην άμυνα. Άξιζε την πρόκριση στους 4, πάλεψε ο θρύλος αλλά λύγησε στο χρυσό σετ, μιλάει για το πόλο εδώ.
Α, όχι για το βόλεϊ, συγγνώμη. Πήρε Χ. Βελτιωμένη η Μάντσεστερ μπορούσε να πάρει και την νίκη της Άρσεναλ στο Λονδίνο 0-0. Έχουν και εκεί κύπελο. Δίκαια. Ο Μίτσελ στάθηκε στην άξια πρόκριση, αλλά είδε και επίσημους να του πετούν μπουκάλια χθες. Ενώ τραγελαφικές καταστάσεις στην ΚΕΔ με αποφάσεις προκαλούν πολύ γέλιο. Είναι άλλο, ένα άλλο άρθρο εδώ πέρα που μπορείτε να διαβάσετε στο Γαύρο. Πάμε στη Live Sport. Εμφύλιος, το θέμα που μόνο η Live Sport έγραψε και ανέδειξε για την αναφορά της δίκης του Sky περί κατηγορίας κατά Γιαννακόπουλου, πήρε χθες εκρηκτικές διαστάσεις. Οργή Δημήτρη καταλαφούζουμε με βαρύτα τους φωτογραφικούς χαρακτηρισμούς στον αέρα η συνεργασία τους. Πού το πάει ο πρόεδρος της ΠΑΕ, τα 5 κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα. Στην τελική ευθεία πλέον το ξεκαθάρισμα για τα ενία της ΠΑΕ. Όλο το παρασκήνιο της υπόθεσης που συγκλώνησε τον Παναθηναϊκό. Αντίπαλοι μέχρι σχάτων, λέει. Αυτή είναι μόνο η αρχή. Εκτιμούν άνθρωποι που ξέρουν ότι αυτά ήταν η χθεσινή αντεπίθεση κατά Λαφούζου από τον βαθύτατα προσβεβλημένο ιδιοκτήτη της ΚΑΕ. Ενώ στα μεταγραφικά, ξένο στόπερ Ιγκλέσιας, Κάσες η πρώτη στόχη. Και έχει και ένα θέμα εδώ πέρα για τον χθεσινό Ολυμπιακό. Ατσάλινος τρίλος, ματσάρα και πρόκριση διαπυρός και σιδήρου μέσα στο Περιστέρι 1-1 με Τσόρι. Έπαιζε μόνος του την άμυνα των γηπεδούχων ο εκρηκτικός ο Λαϊτάν, Μηχανάκη ο Εντιγκά. Μίτσελ, κάποιοι παίκτες άγγιξαν την τελειότητα όπως ο Μάικλ. Συγκλώνησε το ξέσπασμα του μοιραίου μπάλα στο φινάλε. Σπανός δόθηκε εύκολα το πέναλτι. Στην Ελλάδα λέει μόνο ατρόμητο στριμώχνει τον Ολυμπιακό, αλλά οι Ερυθρόλευκοι βρίσκουν πάντα τον τρόπο να βγαίνουν στο τέλος κερδισμένοι. Και φυσικά και στοίχημα μπορείτε να διαβάσετε στη Live Sport όπως και πάντα. Και τελειώνουμε με την Γάτα. Δυνατά φαβορή αλλά και πολλά γκολ στο κουπόνι των 11 αγώνων. Καυτή πεντάδα με 3 άσους και 2 over είναι αυτά που μπορείτε να διαβάσετε. Ενώ κάτω-κάτω, γιατί είναι δύσκολη επιστροφή του 10 Κορδέρο για ένα Τζιμπούρ, θα ήθελε η ΑΕΚ. Ισορροπίες στα αποδυτήρια καθιστούν απίθανη τη μεταγραφή. Θέλουν να τον αγοράσουν οι Τούρκοι, λέει, έρχονται λεφτά από τον Ιτάν στην Τούμπα. Ο Σαββίδη δεν τον θέλει λόγω και του Δόνη. Ενώ σε άλλο θέμα, νοσταλγούν τον Ντιέ στην Ξάνθη, μαύρη τρύπα στο κέντρο της ακριτικής ομάδας. Πάνω-πάνω προτίμησε τις καλές σχέσεις με τον πατέρα ο Αλαφούζος. Δηλαδή, πως ερμηνεύεται η κόντρα του με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ενώ έχει εδώ ένα θέμα, έγινε σε παιχνίδι της Super League η γύρωση που έφερε η απόλυση. Τηλεφωνικές οδηγίες προέδρου στον προπονητή. Στη σελίδα 3 μπορείτε να τα διαβάσετε εδώ στη Γάτα. Σιρήνες για Ζέκα από Πορτογαλία. Δεν θα είναι εύκολη η ανανέωσή του στον ΠΑΟ. Σαφάρι Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική. Πιθανή η τράμπα Μπανεγκάο Λαϊτάν, που μπορεί να αποκτηθεί ο Σούπερ Αργεντινός μέσος. Όλα αυτά λοιπόν μπορείτε να τα διαβάσετε και στην Γάτα. Λοιπόν, και πάμε εμείς να συνεχίσουμε εδώ. Είπαμε, έχουμε σήμερα τα επόμενα τα ζευγάρια του προημιτελικού για το κύπελο. Σήμερα έχουμε Ολυμπιακό Βόλο, Πανιώνιος Όφης στις 5 και Απόλλων Σμύρνης ΠΑΟΚ στις 8. Πάμε να δούμε Ολυμπιακός Ατρόμητος εχθές. Ένα φοβερό παιχνίδι. 1-1 ήρθε το μάτς. Πάμε να δούμε. Καλησπέρα λοιπόν τον πάγκο του Ολυμπιακού. Να δούμε πρώτα την προσπάθεια Δημήτρη, σε διακόπτω γιατί βγαίνει απειλητικά μπροστά ο Ολυμπιακός. Είναι η πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για τους Ερυθρόλευκους. Χλιαρό σουτ στην κλίση. Δίπλα στον Φάμπιο. Τον Φάμπιο σημαδεύει ο Γιαννούλης. Ξανά στον αριστερό μπακ του Ατρόμητο η μπάλα. Η σέντρα στην περιοχή. Δεν είναι καλό το διώξιμο του Μπομπ. Δυνατό σουτ πάνω τα δοκάρια. Στην πρώτη ευκαιρία του Ατρόμητου στο 7. Βλέπουμε τον Απολεόνη σε ένα πιο προωθημένο ρόλο και βγαίνει τώρα πολύ επικίνδυνα στην αντεπίδεση. Ο Ατρόμητος η πάσα είναι για τον Φάμπιο. Βγαίνει ο Μέγενη το πλασέ του Φάμπιο έξω. Στο 13. Ο Λαϊτάν κάνει κίνηση στην περιοχή ο Μανιάτης. Ο Λαϊτάν κρατάει σουτάρι με το αριστερό στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 0-1. Με αυτό ο Μπομ. Η σέντρα για το κεφάλι του ο Λαϊτάν. Πέρασε η μπάλα για τον Κάμπελ. Αυτό στρώνει στον Τσόρι πάνω τα δοκάρια. Και παίρνει τώρα ο Σαλίνο. Το τάκλι του Γιαννούλη. Ο Σαλίνο κάνει καταπληκτική τρίμπλα. Περνά στην περιοχή. Γυρίζει τη σέντρα. Ευκαιρία με την κεφαλιά του Πέρες. Μπάλα κοντράρι στον Άστο. Η παλιά του Καραμάνου, πέρασε πάρα ψηλά στην περιοχή, παίζεται λέει ο Μάνταλος και να υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες. Ο Μανολάς και πάλι τελευταία φάση από τον Ούμπιδες, ο Καραμάνος γυρίζει, περνά την μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Εκεί το μαρκάρισμα από τον Μανολά πάνω στον Ναπολεόνι. Έχει απλώς το χέρι ο Μανολάς. Δεν ξέρω αν έχει κάνει... Αν έχει πρόξει τόσο ώστε να ρίξει το έδαφος στον Ναπολεόνι, αμφισβητούμενη φάση. Ο Νούμπιδες πάνω στην μπάλα. Αυτός θα εκτελέσει. Ο Μέγενη δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. 1-0 για τον Ατρόμητο. Με τον Ταβλαρίδη σκόρερ. Στο 42.
Έξαλλοι πανηγυρισμοί εδώ στο Περιστέρι. Ο Στάθης Ταυλαρίδης εκμεταλλεύτηκε αυτό το λάθος του Μέγερη, ο οποίος έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια μετά την πολύ καλή σέντρα που έβγαλε από το φάουλο Ούμπιδες. Δημιουργήθηκε μια αναταραχή στην καρδιά της μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού. Η μπάλα φαίνεται πως στρώθηκε στο πόδι του Ταυλαρίδη. Εδώ είναι στην εκτέλεση του φάουλο Ταυλαρίδη σε οριακή θέση. Βλέπουμε και πάλι από τη σέντρα του Ούμπιδες. Πηδάει την κεφαλιά ο Ταυλαρίδης, δεν μπορεί να φτάσει την μπάλα, δεν μπορεί να μπλοκάρει ο Μέγερη. Μπάλα χτυπάει σε πλάτη συμπαίκτη του, στρώνεται στον Ταυλαρίδη, εδώ από τον Μανολά, ο οποίος δεν μπόρεσε να διώξει. Με προβολή ο Ταυλαρίδης από το μισό μέτρο, γράφει το 1-0. Θα τίσουμε το 0 μέχρι τα αποδυτήρια και θα βρούμε την ευκαιρία για να πετύχουμε και ένα άλλο γκολ σαν επίθεση. Για ατομική προσπάθεια από τον Αλαϊτάν, εντυπωσιακή κάνει το σούτ, αποκρούει ο παραλίγο εδώ να φέρει το μάτς στα ίσια σχεδόν άμεσα. Ο Ολυμπιακός με μια από μια ακόμη οπτική γωνία, καθώς πηδάνε για την κεφαλιά, πέρασε η μπάλα και από τον Κάμπελ και από τον Γιαννούλη και βρίσκει στο χέρι του αριστερού μπακ του Ατρόμητου. Τζόρι Ντομίγκες στην εκτέλεση. Καλή σέντρα τον Αργεντινό στην καρδιά της περιοχής, κεφαλιά του Ντιγκά, εντυπωσιακή επέμβαση από το Σιφάκι στο 52. Και πρώτος που πέρασε αλλαγή πριν από λίγο στο παιχνίδι αντί του Καραμάνου. Ενώ παίξει που κάνει το πέναλτι από την κεφαλιά του Μανολά. Χέρι από τον μπάλα. Έχει σφυρίξει ο διαιτητής εδώ σε αυτή την προσπάθεια. Και ενώ είναι κοντά στη φάση, είναι μέσα στη φάση ο Λαϊτάν, προσπαθώντας να την τελειώσει. Εδώ είναι η μπάλα που βρίσκει στο χέρι. Σε αυτό το σημείο εδώ, χωρίς να είναι ξεκάθαρο και αυτό το replay. Πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Εκτελεστής ο Τσόρι Ντομίγκες στα δίχτυα. 1-1. 1-1 στο 56. Η σειρά των φίλων του Ολυμπιακού να πανηγυρίσουν. Πανηγυρίζει και ο Τσόρι Ντομίγκες, ο οποίος ευστοχεί σε ένα ακόμη πέναλτι φέτος. Εδώ θα σουτάρει χαμηλά στη δεξιά γωνία, να άπιασε το πέναλτι. Έχει μαντέψει σωστά, έχει πέσει σωστά ο Σουφάκης, αλλά είναι αδύνατο να φτάσει στην μπάλα. 1-1 Ολυμπιακός στο 56. Και ο πανηγυρισμός από τον Μίτσελ. Πρώτο. Νέα καλή σέντρα από τον Τσόρι Ντομίγκες. Εντιγκά το σουτ πάνω τα δοκάρια. Σαλίνο χάνει από το Δημούτσο. Λάθος επικίνδυνο σημείο εδώ από το Σαλίνο. Κάνει κίνηση ο Ναπολεόνι. Το σουτ πάνω από τα δοκάρια από τον Δημούτσο. Αυτή είναι η Μπρίτο. Και πάλι Ούμπιδες. Μπρίτο κεφαλιά, διόπιο Μέγερη. Η ευκαιρία για τον Ατρόμητο στο 83. Χαμηλά πέρασε την μπάλα από πλάγια. Θέση σέντρα σου. Την μπάλα πέρασε από όλους. Και έφυγε πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Κατεβάζει ο Σαμπιόλα, η πάσα για τον Ολαϊτάν, ο οποίος φέρνει την μπάλα στο αριστερό, ανοίγεται πέρες το σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 80. Λοιπόν, πολλές φάσεις είχε ο Ολυμπιακός και δυνατή ομάδα ο Ατρόμητος. Αυτό που λέγαμε και off air είναι ότι στη δεύτερη θέση έπρεπε να είναι ο Ατρόμητος και όχι ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το επόμενο παιχνίδι, το χθεσινό του κυπέλου. Ολυμπιακός Βόλου με τον Παναθηναϊκό. Νίκη Γοήτρου ήταν πιο πολύ. Υπήρχε το 4-0 της πρώτης φάσης, οπότε δεν είχε πρόβλημα ο Παναθηναϊκός. Πάμε να δούμε. Εύκολα η αμυντική του Ολυμπιακού Βόλου. Ο Παναθηναϊκός δεν κρατάει μπάλα. Θα έχει αλλαγή σε λίγο όμως και πάμε στον Κώστα Κουντούλα. Νεαρός ο Βαγγέλης Αναστασόπουλος με το νούμερο 27 στην πλάτη, ο οποίος έχει κάποιες συμμετοχές σε παιχνίδια κυπέλου με το Παναθηναϊκό. Για να δούμε την παλιά προς τον Δινόπαπα που ξεφεύγει, είναι μόνος του όμως. Πάει να κάνει το γύρισμα στον Τινόπουλο, τελικά πιο πίσω ο καπετάνος στο σουτ γκολ. 1-0 στο 72ο λεπτό από συνδυασμένη επίθεση και την ασίστ του Δινόπαπα. Ο Κώστας Καπετάνος χρήζεται σκόρερ. 1-0 με επιμονή Ολυμπιακός Βόλου. Παίρνει το προβάδισμα, το έψαχνε αυτό το γκολ. Η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν λειτουργήσε σωστά. Και τα φιλιά των συμπαικτών του Κώστα Καπετάνου στο σκόρερ. Ολυμπιακός Βόλου που
Γνώριζε ότι έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο στην υπόθεση πρόκρισης με το 4-0. Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός ήταν στην επόμενη φάση με ένα τέτοιο σκόρ, αλλά ήθελε το καλύτερο δυνατό από αυτό το δεύτερο παιχνίδι για την ψυχολογία του, για το γόητρο. Και αυτό είναι το γκολ με το ευθύβολο σου του καπετάνου. Ωραίος συνδυασμός, η πολλή δουλειά έγινε από το Δινόπαπα. Απέφυγε το κουντρουμπί. Λοιπόν, και εκεί γίνανε διάφορα. Να πάμε λίγο να σας πω το πρόγραμμα, να το υπενθυμίσω σήμερα. Πανιώνιος Όφη, πρώη ημιτελική μάτς, τα επόμενα παιχνίδια, 5 ώρα. Ενώ στις 8 έχουμε το Απόλλων Σμύρνης ΠΑΟΚ. Και πάμε στο μπάσκετ, γιατί έχουμε και μπάσκετ, έχουμε Ευρωλίγκα. 8 η ώρα, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές, Nova Sports 3 με τηλεοπτική μετάδοση, ενώ 10 παρατέταρτο Ουνικά Χαμάλαγα Παναθηναϊκός δημόσια τηλεόραση, και επίσης έχουμε και 10 παρατέταρτο Φενέρ Μπαχτσέ Λαμποράλ Κούτσα, Nova Sports 1 για όποιον θέλει να παρακολουθήσει μπάσκετ. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή θα σας δώσουμε κάποια προγνωστικά για μπάσκετ. Θα έχουμε μαζί μας τον Χρήστο Παπαθεοφάνους, ο οποίος είναι δημοσιογράφος και ειδικός στα στοιχήματα, να μας δώσει έτσι κάποιες προβλέψεις του και κάποια παιχνίδια που βλέπει ο ίδιος. Να πάτε εσείς σε ένα πρακτορείο ΠΑΠ, να πάρετε ένα κουπόνι και να παίξετε στοίχημα σήμερα. Έχει καλές αποδόσεις, Χρήστο? Καλημέρα, Κατερίνα. Εντάξει, οι αποδόσεις δεν είναι καλές δυστυχώς, και από χθες έχουμε και μεταβολές στο ειδικό στοίχημα. Πρέπει όμως για τα ειδικά να πούμε να αναφερθούμε στους αγώνες στους οποίους υπάρχουν πλεονεκτήματα πόντων. Είναι, να πούμε, Κατερίνα, ότι είναι η προτελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου της φάσης των 16 της Ευρωλίγκας, και είναι μια αγωνιστική η οποία θα λέγαμε είναι κρίσιμη για κάποιες ομάδες, όπως για παράδειγμα για την Ούλικες Φενέρμπαχτσες, ο οποίος προπονητής είναι ο γνώριμος στα ελληνικά γήπεδα Ζένικο Μπράντοβιτς, μια Φενέρμπαχτσε η οποία όσο εντυπωσίασε στην πρώτη φάση των ομίλων, τόσο απογοητεύει στην δεύτερη φάση. Αν και σήμερα στην Τουρκία δεν καταφέρει να νικήσει την Λαμπορά, πρέπει να γίνει ένα θαύμα για να πάρει την πρόκριση στη φάση τώρα, για να πάρει την πρόκριση στους 8. Ο Μπράντοβιτς, ο οποίος έχει μείνει χωρίς σέντερ αφού και ο Ζόρι τραυματίστηκε, θα μείνει για κάποιες εβδομάδες έξω. Ο Μπίτμαρ χάνει τη χρονιά, πήρε τελικά τον Σέκουριτς, έχει όμως απώλεια και στα γκάρτ. Μην ξεχνάμε, Κατερίνα, ότι ο Μακάλεπ είναι ο πιο έμπειρος από τους point guard. Δίνει, Κατερίνα, 7,5 εδώ στο πρωτάθλημα στα Μποράλ Κούτσα, μια Μποράλ Κούτσα η οποία δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Το προτιμούσαμε στο ειδικό στοίχημα, δηλαδή στο ειδικό στοίχημα που έχει μόνο σημεία, δεν έχει διαφορές, παίζει ακόμα και ισοπαλία, δηλαδή να πει ισοπαλία και να πάει παράταση, αλλά είναι πάρα πολύ μικρή απόδοση, είναι στο 1,25, και εδώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο ΠΑΠ να βάζει τόσο μικρές αποδόσεις, και με αυτά που κάνει ο ΠΑΠ διώχνει τον κόσμο τον ΠΑΠ και τον θέλει στο διαδίκτυο και στις εταιρείες του εξωτερικού. Αν κάποιος βρει ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, κάποιο καλό, θα ήταν καλό να συμπληρώσει με κωδικό 056 και 311 μονό αποδεκτό τον άσο της Φενέρμπαχτσε με την Μποράλ Κούτσα. Επίσης, το ειδικό στοίχημα, Κατερίνα. Οπότε και πες μας πάλι τον κωδικό και την απόδοση. 056-311. Ωραία. Λοκομοτίβ Κούμπαν Ρεάλ. Λοκομοτίβ Κούμπαν, η οποία θυμόμαστε στην προηγούμενη φάση ομίλων είχε επικρατήσει του Παναθηναϊκού στην Κρήτη, τότε που ο Παναθηναϊκός ήταν τιμωρημένος και εξέτησε την ποινή του εκεί. Δεν είναι μια ομάδα επικίνδυνη, δεν υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία είδαμε με τι δραματικό τρόπο πήρε το κύπελλο Ισπανίας απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Να πούμε, συγγνώμη που σε διακόπτω εδώ, ότι είναι 6 ώρα τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports 2. Βεβαίως, ναι, 6 ώρα το πούμε, είναι το πρώτο χρονικά παιχνίδι, πολύ σωστά το επισημαίνεις. 1,25 είναι και εδώ πολύ μικρή απόδοση, προτιμούσαμε έτσι να δίνει έστω και ένα 40. Για συμπλήρωμα είναι καλό, ο κωδικός είναι 053-313, παραλαμβάνω, 053-313. Ωραία. Να πάμε τώρα στις διαφορές. Μακάμπι Τελαβίβ Μπάγερν, η Μπάγερν η οποία θεωρείται έτσι μια από τις ανερχόμενες δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά και οι Γερμανοί αρχίζουν να πείσονται και στην καλαθοσφαίρα τους μετά από πολλά χρόνια. Θυμίζουμε κάποτε την καλή ομάδα Λεβερκούζεν με τον Γκο, τον Γιάννη, ένα σπουδαίο χώρο. Και η Άλμα, μια παραδοσιακή δύναμη που έχει εξαφανιστεί ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια. Την Bayern την είδαμε και στους αγώνες των Ολυμπιακών, είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα. Την ξερείται στο Ζάιλ από τη Μακάμπη, την πάντα δυνατή, την πάντα υπολογίσιμη Μακάμπη. Δίνει πλεονέκτημα 10,5 πόντων στην Bayern. Είναι ωριακό, γιατί αν ανατρέξουμε στους αγώνες που έχει δώσει μέχρι τώρα η Bayern, θα δούμε κάπου εκεί κυμαίνονται οι διαφορές.
9 και 5 είναι το παιχνίδι αυτό, Nova Sports 2, να το πούμε. Ναι, 9 και 5, ναι. Να πούμε ότι στο μπάσκετ είναι όλα μονά αποδεκτά. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό ότι είναι, για την Ευρωλίγκα, ότι είναι όλα μονά αποδεκτά. Με λίγο ρίσκο θα λέγαμε το 140 Maccabi Bayern στο over. Και, και απόδοση εδώ είναι στο 1,75. Πρέπει να το μιλήσουμε σε αυτό το σημείο ότι οι αποδόσεις στο μπάσκετ είναι από 1,75 μέχρι 1,80 στους αγώνες που έχουν πλεονεκτήματα. Στους αγώνες που έχουν μόνο σημείο υπάρχουν διαφορές υψηλές. Το πλεονέκτημα είναι 157,5. Πόντι πιστεύω ότι οριακά είναι στο over. Παραλαμβάνω, Maccabi Bayern στο 740 στο over. Ωραία. Μην με για τον Παναθηναϊκό. Για μένα, εγώ θεωρώ πότε θα προγνωστικά ότι είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ επικίνδυνο, πάρα πολύ πονηρό, πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά σήμερα δεν παίξει ο Γκίς, ο οποίος είναι αμφίβολος, είναι μια πολύτιμη μονάδα για τον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι πέρσι ο Γκίς, ο οποίος ήρθε μεσούς περίοδο, απεδείχθη λίρα 100. Μια Μάλαγα, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Θυμίζουμε ότι στην πρώτη φάση των ομίλων ο Ολυμπιακός δύσκολα τη νίκησε και σωστά τη ρίξη και τη διάστατα και στην Ανταλουσία. Με πολύ πεσμένη ψυχολογία η Μάλαγα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα διεξήχθη το Final Eight του κυπέλου Ισπανία στην έδρα της. Είχε φιλοδοξίες, δυστυχώς αποκλείστηκε, δυστυχώς για αυτούς αποκλείστηκαν από τον πρώτο αγώνα, από τον τελικό απέναντι στη Σαραγώσα, ο οποίος αποδεικνύεται φέτος είναι ο κακός τους δαίμονας. Εγώ θα έλεγα Μάλαγα Παναθηναϊκός ότι είναι ένα παιχνίδι no bet για την Κίνηση. Ναι. Και 2,5 πόντους για τη Μάλαγα, ένα παιχνίδι no bet. Τώρα, στον Ολυμπιακό, ο οποίος 8 η ώρα υποδέχεται σαν διορίσεις και φιλιά στην Εφέση Ανατολούς, να πέφτει, που είναι ένας παλιός του παίχτης, ο Βαγγέλης, ο Αγγέλου. Η Εφέση Ανατολούς, η οποία τις πρώτες αγωνιστικές μας είχε απογοητεύσει, τώρα τελευταία δείχνει να έχει ανέβει. Θυμόμαστε πώς είχε επικρατήσει τη Μιλάνο με καλά την τεχνολογία από τη μία μπασκέτα στην άλλη και είχε σώσει και το στοίχημα τότε. 10,5 πόντι είναι το πλεονέκτημα για τους Τούρκους. Ένας σοβαρός Ολυμπιακός μπορεί να κάνει τον άσο. Μην ξεχνάμε όμως ότι ο Ολυμπιακός έχει να παίξει με τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας, ο οποίος μπορεί να μην είναι ομάδα του παρελθόντος, αλλά πάντα είναι επικίνδυνος εκτός έδρας. Και μην ξεχνάμε την επόμενη αγωνιστική έχουμε και τον ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ναι, αλλά είναι τα μάτια τους τώρα και τα αυτιά τους και τα πόδια τους και τα χέρια τους όλα στο απόψινό παιχνίδι. Για πες μας και εδώ μία απόδοση και τι δίνει, τι προτείνεις. Λοιπόν, εγώ οριακά θα έλεγα τον άσο του Ολυμπιακού, άσος 1,75, το πλεονέκτημα είναι 10,5 πόντι για την Εφέση, οπότε 739, Ολυμπιακός Εφέση Ανατολού, οριακά ο άσος με απόδοση 1,75. Επίσης, να προσέξω ο κόσμος, Κατερίνα, πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, το Ζαλγκίρις Παρτιζάν, οι Λιθουανοί οι οποίοι δεν έχουν καμία νίκη μέχρι τώρα για οργάνωση, είναι τελευταίοι στην βαθμολογία, απέναντι σε μια Παρτιζάν η οποία έχει πετύχει μόλις μια νίκη και αυτή εκτός έδρας απέναντι στην Τζέσσεκα Μόσας δεν έχουν νικήσει τόσο και τόσο οι Σέρβοι και κατάφεραν να νικήσουν την ισχυρή Τζέσσεκα Μόσας. Είναι ένα πολύ πονηρό παιχνίδι, 6,5 πόντι πλεονέκτημα για την Παρτιζάν. Όπως είπα και προηγουμένως, no bet είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μάλαγα. Για μένα και no bet είναι το Ζαλγκίρις Παρτιζάν. Για μένα είναι ανοιχτό για όλα τα αποτελέσματα. Δυστυχώς στην Κατερίνα το σημερινό κουπόνι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κουπόνι. Τώρα, αν θέλει κάτι να συνδυάσει μέρα, εγώ θα πρότεινα και αύριο το Γαλατά Σαράι Τζεσεκά Μόσχα στα ειδικά στοιχήματα που είναι μόνο με σημεία. Πολύ μπορεί να είναι βέβαια μικρή απόδοση, αλλά για συμπλήρωμα είναι καλό. Γαλατά Τζεσεκά 1,35 το διπλό, κωδικός 057 και 313. Αυτό το παιχνίδι είναι αύριο στις 8.30. Όπως έλεγε, δηλαδή για συμπλήρωμα, επειδή δεν είναι καλές αποδόσεις, παραλαμβάνω, ό,τι μπορεί να βγάλει ο καθένας κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ καλό. Οπότε, και, άμα θέλει και για αύριο, 057, Γαλατά Τζεσεκά 3-13, 7 και 3-13 στο διπλό. Ωραία. Άμα θέλω να επαναλαμβάμε... Ναι, γρήγορα με το γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ωραία, να μου πεις λοιπόν, τις αποδόσεις. Ωραία, πάμε στα δικά στοιχήματα. 0-53-313 διπλό, δηλαδή το Κούμπαν Ρεάλ. Το 0-56-311 άσο το Ούλκερ Φενέρμπαχτσε Λαμποράλ Κούτσα. Για αύριο 0-57-213 διπλό το Γαλατά Τσέσεκα. Και για σύντα πάμε στους αγώνες που έχουν τα πλεονεκτήματα. Μακάβι Μπάγερ το βλέπουμε στο Όβερ στο 740 και οριακά βέβαια παραλαμβάνω και οριακά ο άσος στο 739 Ολυμπιακός Εφές Ανατολού.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ευχόμαστε καλά κέρδη. Αν ακούσατε έτσι τις προβλέψεις του Χρήστου, πηγαίνετε ταμείο. Πηγαίνετε σε ένα πρακτορείο του ΟΠΑΠ. Θα πάτε σίγουρα ταμείο. Ευχαριστούμε πολύ. Χρήστος Παπαθεοφάνους μας έδωσε τα φόντα του εκεί πέρα για στοίχημα στο μπάσκετ, που εμείς, εντάξει, με το στοίχημα δεν τα πάμε πολύ καλά. Στο μπάσκετ τα πάμε και ακόμα πιο χάλια. Εσείς όμως που ξέρετε και είσαστε ειδικοί και καταλαβαίνετε τι είπε, γιατί εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Λοιπόν, πάρτε τις προβλέψεις αυτές, πηγαίνετε να παίξετε. Είναι ευκαιρία, παιδιά, να κερδίζουμε έστω και ένα μικρό μεροκάματο να βγάλουμε. Δεν είναι άσχημα τις μέρες που είμαστε. Πηγαίνετε σε ένα πρακτορείο ΠΑΠ, πάρτε το κουπόνι σας και παίξτε. Παίξτε και ρισκάρετε. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι, την ίδια ώρα θα είμαστε εδώ. Ακολουθούν τα κορίτσια μας, Λουκί Λακαρέρ και Γλίτσα Θεοφάνους, εδώ πέρα με τα δικά τους τα ωραία. Μείνετε συντονισμένοι στη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Καλημέρα.